Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Προφίλ. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε ένα πρόσωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην επιστήμη. Ο λόγος για τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Καλησπέρα κύριε Ζελιλίδη. Καλησπέρα σας. Χαίρομαστε που είστε κοντά μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτή τη φορά, βέβαια, εκτός από τις έρευνές σας, εκτός από τους υδρογονάθρακες που πολλές φορές έχετε επισημάνει και επισημαίνετε πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία δουλεύετε. Θα γνωρίσουμε περισσότερο και εσάς τον ίδιο και τη διαδρομή σας, αλλά και τον τρόπο που σκέφτεστε και σε άλλα θέματα. Εσείς έχετε έρθει από τη Μακεδονία. Από τη Μαρίνα Ναούσης. Από τη Μαρίνα Ναούσης. Πώς από τη Μαρίνα Ναούσης, λοιπόν, βρεθήκατε στην Πάτρα? Φαντάζομαι για σπουδές αρχικά, αλλά μείνατε. Ριζώσατε εδώ. Είναι πάντα τα κίνητρα που σου δίνουν οι δάσκαλοί σου. Εγώ το όνειρό μου από μικρός, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν να γίνω ή μεταλλιολόγος ή γεωλόγος, γιατί έχω ένα θείο μεταλλιολόγο. Όπου σας είχε παρασύρει. Και κοιμόμασταν τα βράδια μαζί όταν ερχόταν στο χωριό και πάντα στο νου μου είχα πετρώματα, μεταλλεύματα κλπ. Πέρασα στη γεωλογία. Θα μπορούσα να είχα φύγει, δηλαδή να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, αλλά ίσως οι δάσκαλοι, ίσως το κλίμα, ίσως το περιβάλλον με κράτησαν στην Πάτρα και έμεινα εδώ μέχρι σήμερα. Τι κάνατε και οικογένεια εδώ? Οπότε έκανα και αυτό ήταν ένας λόγος. Τώρα είναι δύσκολο να μετακομίσεις οικογενειακώς με παιδιά σε άλλη περιοχή, οπότε προς το παρόν μένουμε εδώ. Κάνατε πάρα πολλές σπουδές όμως, γιατί η γεωλογία είναι μια επιστήμη που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εσείς πείτε μας καταρχάς τι μπορείς να κάνεις μέσα από τη γεωλογία, αλλά και τι κατευθύνσεις ακολουθήσατε εσείς για γεωλόγο. Αυτά που λέω συνέχεια στα παιδιά, στους φοιτητές ή και πολλά παιδιά του Λυκείου που έρχονται και θέλουν να μάθουν τι κάνει η γεωλογία με τις επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο. Είναι, νομίζω ότι η γεωλογία καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Mm. Δηλαδή ένα παιδί που έχει κλίσεις στη φυσική μπορεί να ασχοληθεί με τη γεωφυσική. Ένας που έχει κλίσεις στη θάλασσα μπορεί με τη θάλασσια γεωλογία, τη χημεία, με τη γεωχημεία. Νομίζω ότι η γεωλογία μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των παιδιών που θέλουν να σπουδάσουν. Και έχει πολλές δυνατότητες δηλαδή με γεωλογία. Πάρα πολλές. Μπορεί να καλύψει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, όλα τα θέλω και τις δεξιότητες των παιδιών. Οπότε είναι και μια δυνατή σχολή ταυτόχρονα, μια καλή σχολή και επαγγελματικά θεωρώ στη συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι μπαίνουν πάρα πολλοί φοιτητές. Να φανταστείτε ότι το 78-79 που μπήκα εγώ μπαίνανε 50 φοιτητές. Τώρα φτάσαμε τους 200. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τους 10, 15, 20 καλύτερους, οι οποίοι και θα συνεχίσουν. Οι υπόλοιποι μπαίνουν για να είναι φοιτητές, να προσπαθούν να τελειώσουν κλπ. Ναι. Άρα στη συνέχεια δεν ακολουθούν κάτι? Όχι, χάνονται οι περισσότεροι. Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ καλό μεταπτυχιακό και το παρακολουθούν περίπου 50 φοιτητές τα δύο χρόνια. Και έχουμε γύρω στους 150 ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες. Σημαίνει ότι υπάρχουν κίνητρα για τους φοιτητές. Πολλοί πτυχιούχοι μας, διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι τα πτυχία στην Ελλάδα και το πτυχίο της γεωλογίας ειδικότερα είναι πάρα πολύ δυνατό στο εξωτερικό. Όσοι φοιτητές μας πήγαν έξω, διέπρεψε. Γιατί έχουν πολύ καλές βάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι διαπρέπουν οι περισσότεροι Έλληνες. Και... Ναι, και δεν είναι μόνο στην γεωλογία. Και το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πάρα πολύ δυνατό όμως. Νομίζω και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, νομίζω. Κοιτάξτε, η γεωλογία χαρακτηρίζεται μια επιστήμη οικογενειακή. Γιατί έχουμε πολύ ύπαιθρο και γνωριζόμαστε με τα παιδιά πάρα πολύ. Η Πάτρα έχει ακόμα κάτι περισσότερο. Είμαστε λίγα μέλη ΔΕΠ. Άρα είμαστε συνέχεια με τους φοιτητές κοντά. Καλό, πολύ καλό αυτό. Έχουμε. Παλιά κάναμε γύρω στις 90 μέρες ασκήσεις υπαίθρου, που σημαίνει ότι 90 μέρες αναγκαστικά κάποια στιγμή μεγαλώνοντας αρχίζεις και μιλάς στον ενικό και με το μικρό τους. Οπότε γνωριζόμαστε. Και γι' αυτό και η συγκίνηση όταν παίρνει κάποιος φοιτητής μας πτυχίο είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχουμε δεθεί. Ναι. Ναι, κάνετε δουλειά, δουλεύετε, έχω δεν δει, είναι μια πρόσωπη έχω σχέση. Έχω δύο ορκομοσίες πολλών τμήματων, αλλά αυτή η συγκίνηση στους φοιτητές, στους δικούς μας είναι διαφορετική. Κύριε Ζελιλίδη, εσείς έχετε ασχοληθεί και ειδικά στην ανάλυση ζυματογενών λεκανών. Τι σημαίνει μιλήστε, αυτό, ναι, τι σημαίνει αυτό? Σας είπα από την αρχή ότι το τι θα κάνεις στη ζωή σου έχει να κάνει με τους δασκάλους σου. Ο δάσκαλος μου, θυμάμαι, ο οποίος είναι ζυματολόγος, μου είπε ότι δεν θέλω να κάνεις μόνο αυτό, θέλω να κάνεις και άλλα πράγματα. Και έτσι λοιπόν προσπάθησα να συνδυάσω αυτό που λέει η ίδια η λέξη. Οι ζυματογενείς λεκάνες ασχολούνται με τρία κύρια πόδια. Την ζυματολογία, την τεκτονική και την παλαιοντολογία, στρωματογραφία. Άρα προσπάθησα να τα καταλάβω όλα, να τα αναπτύξω όλα έτσι ώστε αυτά τα τρία συνδυαστικά
να φτάσουν στην ανάλυση λεγανών. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν αν μπορείς να συνδυάσεις αυτά τα τρία. Το πρόβλημα ήταν ο συνδυασμός που θα σε οδηγήσει. Mm-hmm. Και ο συνδυασμός αυτός σε οδηγεί στα πετρέλαια. Για μένα δηλαδή το αποκορύφωμα... Είσαι μοναδικός στην Ελλάδα που έχετε αυτό το συνδυασμό, να δεν κάνω λάθος. Προσπαθώ. Προσπαθώ, ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγοι ίσως μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού που κάνουν αυτόν τον συνδυασμό των τριών πραγμάτων. Ξέρετε, σε όλες τις επιστήμες υπάρχουν οι εργάτες και υπάρχουν οι κορυφές. Mm-hmm. Οι εργάτες είναι αυτοί που μαζεύουν τα δεδομένα. Τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς. Και φυσικά χωρίς αυτούς δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο επόμενος. Ναι. Ο επόμενος είναι αυτός που θα συνδυάσει τα δεδομένα για να προτείνει ένα μοντέλο, να προτείνει mm-hmm. έναν τρόπο εξέλιξης. Άρα εμείς προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στα παιδιά να μην μένουν στα δεδομένα. Γιατί συλλογή δεδομένων κάνουν όλοι. Mm-hmm. Τώρα το ποιος θα πάρει αυτά τα δεδομένα και θα τα αξιοποιήσει, είτε αυτό λέγεται σύραγγες, είτε αυτό λέγεται προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, είτε αυτό λέγεται πετρέλαια, οτιδήποτε, πρέπει να μάθεις να αξιοποιείς τα δεδομένα. Και γι' αυτό θεωρητικά η γεωλογία είναι μία από τις δύσκολες σχολές. Γιατί πρέπει να μάθεις να αξιοποιείς όλα τα δεδομένα και αν να θες να εξελιχθείς για να πας ένα βήμα πιο πέρα και αυτό το οποίο χρειάζεται. Το οποίο χρειάζεται, βέβαια. Όπως βέβαια και σε πάρα πολλές σχολές και δουλειές, πάντα. Απλώς, όπως είπαμε, η γεωλογία έχει πολλά γνωστικά αντικείμενα και πρέπει στο τέλος του δευτέρου έτους να αποφασίσεις τι θες να κάνεις, με τι θες να ασχοληθείς. Mm. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία που έχεις μαζέψει από τα δύο πρώτα χρόνια σου είναι χρήσιμη για τη συνέχεια σου. Mm. Εσύ έχετε αφιερώσει, φαντάζομαι, και αφιερώνετε πάρα πολύ χρόνο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η έρευνα είναι έρωτας. Mm. Αν δεν είσαι ερωτευμένος με τη δουλειά σου, δεν πρόκειται να πετύχεις. Και γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή μας. Αν σκεφτεί κανείς ότι τη γυναίκα σου μπορεί να τη γνωρίσει όσο είσαι ερευνητής, άρα θεωρητικά η έρευνα είναι ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου. Σωστό. Και τη γυναίκα σου την βλέπεις στον ύπνο σου, mm. αλλά... Όταν αρχίζει να βλέπεις και τη δουλειά. Πολλές φορές όταν είμαστε κάτω από πίεση για να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο ή να βρούμε κάτι καινούριο, βλέπουμε σε εισαγωγικά εφιάλτες στον ύπνο μας. Δηλαδή σκεφτόμαστε όλη αυτή την εξέλιξη μέχρι να σου έρθει η έμπνευση. Ενώ τη γυναίκα σου την έχει συνέχεια δίπλα σου. Οπότε mm. ο έρωτας είναι εξασφαλισμένος εκεί. Δηλαδή έχει τύχει να σκεφτείτε κάτι και μέσα στον ύπνο σας. Όχι, δεν έχει τύχει. Να σκεφτεί. Τυχαίνει συνέχεια. Κάθε άρα... μέρα σχεδόν. Άρα αγαπάτε δηλαδή πολύ αυτό που κάνετε. Κάθε τι που κάνεις. Αυτό είπα. Αυτό λέμε συνέχεια στα παιδιά. Δεν είναι φιάλτης, είναι ότι αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε. Έρευνα σημαίνει έρωτας. Mm-hmm. Πρώτη προτεραιότητα θα είναι αυτό. Απλώς κάποια στιγμή βάζεις ένα φρένο. Η προτεραιότητα μέχρι τα 40 ήταν η έρευνα. Μετά τα 40 και η οικογένεια ήταν δεύτερη. Θα έλεγα, γιατί πρέπει να δημιουργήσεις, πρέπει να φτιάξεις το όνομά σου, πρέπει να φτιάξεις το προφίλ σου. Άρα, πρέπει να παράξεις. Άρα πρέπει πολλές ώρες να εργαστείς. Και η οικογένεια σε στηρίζει. Δηλαδή να φεύγεις στις 8 το πρωί και να γυρίσεις στις 10 το βράδυ. Και χωρίς διάλειμμα στη μέση. Εσείς λείπατε έτσι τόσες ώρες και είχατε και μικρά παιδιά, γιατί έχετε δύο παιδιά. Φαντάζομαι πολλές ώρες. Εκεί να δείτε το κυνηγητό, ποιος θα κρατήσει σήμερα το παιδί, αν θα το κρατήσει ο ένας, ο άλλος. Να μοιράσουμε τις υποχρεώσεις, τους χρόνους κλπ. Γιατί και ήταν δύσκολο. Και σύζυγος έχει τις δικές υποχρεώσεις. Τώρα δουλεύει περισσότερο από μένα. Τώρα έγινε αντίστροφα. Αλλά όμως τα καταφέρατε. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή και διάθεση. Και διάθεση. Και κατανόηση μεταξύ του ζευγαριού. Δηλαδή ότι σήμερα η προτεραιότητα είναι αυτή, αύριο είναι η άλλη. Αλλά θέλει. Και να σέβεται και όλες τις ανάγκες, φαντάζομαι, αυτό, και ναι. τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Πάμε λίγο στα κοιτάσματα και στους υδρογονάθρακες. Εκεί έχετε κάνει βέβαια πάρα πολλά πράγματα και με την επιστημονική σας ομάδα έχετε ανακαλύψει και έχετε πει πάρα πολλά. Ήθελα να σταθούμε πρώτα στο κυπαρισιακό κόλπο, την τοποθέτηση που έχετε κάνει και σχετικά πάρα πολύ πρόσφατα για το μεγάλο κοίτασμα και τι θα μπορούσε να δώσει, τι ευκαιρίες θα μπορούσε να δώσει στη χώρα μας αν αξιοποιηθεί κάποια στιγμή. Ξέρετε, αυτό που διαβάσατε. Ναι. Προκύπτει μέσα από σειρά γεγονότων για να φτάσουμε εκεί. Πείτε μου. Για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, mm-hmm. όπως είπατε προηγουμένως, η διαδρομή είναι αυτή που χαρακτηρίζει το ποιόν των λεγόμενων. Θυμάμαι λοιπόν ότι από το 1995-96, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το αντικείμενο, είχα μιλήσει για την περιοχή των Γραβενών. Τότε δεν είχα ιδέα ακόμα τι γίνεται στο Ιόνιο. Και σιγά σιγά άρχισα να μετακινούμε προς το Ιόνιο. Στόχος μου και φιλοσοφία μου ήταν πάντα να φτιάξω παιδιά, μαθητές, mm-hmm. διδάκτορες που να στέκονται στα πόδια τους και να βρουν δουλειά στην αγορά. Δεν ήθελα να φτιάξω μια ομάδα γύρω μου, προσωποκεντρική
και να πω ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι. Ναι. Και χωρίς να έχουν κάποιο. Έτσι λοιπόν τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει. Και κάθε φορά, κάθε χρόνο έχω 2-3 καινούριους. Οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες. Όταν λοιπόν το 2012 προχώρησε η σύμβαση της ελληνικής κυβέρνησης με την BGS για τις σεισμικές έρευνες, ναι. Το κόκκινο πανί σε άποψη συνεργασιών ήταν ο Ζεηλίδης. Και ήταν ο Ζεηλίδης όχι γιατί θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά από τότε έλεγα ποιες είναι οι δυνατότητες για την Ελλάδα και τι πρέπει να κάνουμε, το οποίο δεν αρέσει σε πολλούς, δεν θέλουν να τα ακούνε. Και είχα αναφερθεί τότε στο πώς βγήκε ο διαγωνισμός για το κατάκολο, για τα Γιάννα κλπ. Και αυτό τους δημιούργησε μεγάλη αντιπάθεια. Και θα σας πω πώς πιστοποιείται αυτό. Τότε λοιπόν μία από τις δεσμεύσεις της PGS ήταν να επαναξιολογήσει τα παλιά σεισμικά. Εντελώς φανερά PGS και διαγωνιστική διαδικασία, μία ελληνική εταιρεία από το Τέξας με τον κύριο Βασιλείο ανέλαβε την επαναεπεξεργασία των σεισμικών δεδομένων, γνωρίζοντας ότι θα δουλέψω σε αυτό το team. Mm-hmm. Είχα ήδη συνεργασίες με τον κύριο Βασιλείο, ο οποίος ήταν γεωφυσικός και ζήταγε τη γεωλογική βοήθεια, γιατί η γεωφυσική χωρίς τη γεωλογία είναι άχρηστη. Αν δεν ξέρεις τι περιμένεις και πώς θα το αξιολογήσεις, οι ταχύτητες που βλέπουν και αναγνωρίζουν για να δημιουργήσουν το σεισμογράφημα, δηλαδή αυτή τη σεισμική τομή, μπορεί να είναι λάθος. Έτσι λοιπόν του ζήτησε από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να είμαι στην ομάδα τους και το δέχτηκαν. Και ήμουνα στο Τέξας, πηγαίνω ερχόμουνα, δουλεύαμε όλο το καλοκαίρι, έμεινα 3 μήνες εκεί για να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα. Άρα είχα εικόνα. Αυτό πότε? Το 2013. Άρα είχα εικόνα. Mm-hmm. Και εμένα μου λύσε αυτό το κενό από το να προτείνεις ένα γεωλογικό μοντέλο με στοιχεία επιφάνειας μέχρι να φτάσει στη γεώτρηση. Θέλεις και τα σεισμικά. Άρα είδα και τα σεισμικά. Και ενημέρωσα τότε την πολιτική ηγεσία. Αν και είχα υπογράψει ένα σύμφωνο εχεμήθειας και γι' αυτό μέχρι σήμερα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και μέχρι να πεθάνω δηλαδή. Αλλά ένιωσα την υποχρέωση στην πολιτική ηγεσία να την ενημερώσω τι βλέπω. Εντελώς μυστικά, εντελώς προσωπικά, τους έδειξε κάποια πράγματα. Όμως η PGS ήθελε να πουλήσει. Άρα κάτω από τις πιέσεις τις δικές μας και της πολιτείας τότε, μου έδωσαν το δικαίωμα να δείξω κάποιες επιλεκτικές τομές σε αμερικάνικες εταιρείες. Μόνο στην Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή θέλετε η ENI έχει γραφεία στην Αμερική, να τα δείξει εκεί. Mm-hmm. Έχει Shell, έχει BP, αλλά μόνο στην Αμερική. Στην Ευρώπη θα τα διαχειριστούμε μόνοι μας. Και συναντήθηκα με 6 εταιρείες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πρωτοέβλεπα το κυπαρισιακό και είδα κάτι περίεργες δομές γεωλογικές και μία από αυτές είχε επιλεγεί από την BGS και από εμάς για να τη δείχνουμε στις ξένες εταιρείες. Όταν την έδειξε αυτή τη δομή, θυμάμαι ήταν τα στελέχη από τη Μάραθον, μου λένε κύριε Ζεηλίδη αφήστε τον κόλπο του Μεξικού, πάμε στην Ελλάδα. Λέω μα είναι Ελλάδα. Είναι αυτή η γραμμή από την Ελλάδα. Φανταστείτε δηλαδή μία πλατεία Γεωργίου, ναι, ναι. Να έχει σηκωθεί 100 μέτρα και να έχει ξανακάτσει. Σκεφτείτε τι πιέσεις δεχόταν από κάτω για να τη σηκώσει 100 μέτρα και ξανακάτσει. Ήταν όλο μεθάνιο. Ήταν δηλαδή πιέσεις από φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν μελετώντας και ξαναμελετώντας με λεπτομέρεια την περιοχή, είπα ότι το μεγαλύτερο κοίτασμα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο θα είναι στον Κυπαρισιακό. Και συνδυαστικά όλα αυτά είναι οι στροφάδες και έρχεται η κύρωση στη Βουλή που λέει εκχωρούμε την επίρρεια των στροφάδων όχι 100% στη μέση γραμμή που θέλουμε με την ΑΟΣ. Και εκεί άρχισα να φωνάζω. Μα είναι δυνατόν να αφήσω τους στροφάδες με μικρή επίρρεια? Μα δεν είναι μεγάλο νησί. Ναι, δεν είναι μεγάλο νησί. Αλλά επηρεάζει τη δικιά μου τη μέση γραμμή. Ναι, γιατί υπήρξε αυτή, πιστεύετε εσείς, η παρέμβαση? Γιατί η στροφάδες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πληθυσμό, αλλά μπορεί να συντηρήσει πληθυσμό. Mm. Κάποτε ζούσε κόσμος εκεί. Τώρα έχει έναν άνθρωπο που φυλάει μια εκκλησία, τι έχει εκεί. Πάντως, γενικότερα βλέπουμε ότι δεν προχωράνε διαδικασίες ό,τι αφορά την αξιοποίηση των υδρογονάθρακων. Και δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Γιατί δεν πρόκειται να προχωρήσουν? Είναι θέμα πολιτικής, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής. Και δεν είμαστε και μόνο εμείς, είναι και οι έξω. Και... Σε πρώτη φάση είδα ότι το πρόβλημα ήταν οι ανανεώσιμες πηγές.
ενώ οι στόχοι μας ήταν το 2030, αν θυμάμαι καλά, να μειώσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο και από το κάρβουνο, εμείς βιαστήκαμε να αυξήσουμε αυτή την παραγωγικότητα στη ΣΑΠΕ από το 2021-2022. Έχουν γεμίσει τα βουνά με ανεμογεννήτριες. Δωρεάν χώρος, πάει το φυσικό κάλος, πάει ο γεωτουρισμός όπως τον ονομάζουμε εμείς. Γύρισα πρόσφατα από την Ολλανδία και έχω βγάλει μερικές φωτογραφίες. Ήταν πολύ χρήσιμο να τις δείτε, τις ανεμογεννήτριες μέσα σε κτήματα. Θα μου πείτε, η Ολλανδία δεν έχει ανάγλυφο. Αλλά εκεί οι εταιρείες θα νοικιάσουν το χώρο από τον ιδιοκτήτη για να βάλουν την ανεμογεννήτρια. Το είπα πολλές φορές. Βρέστε χώρους εδώ, αλλά πληρώστε. Δεν γίνεται λοιπόν να ισοπεδώνουμε όλες τις βουνοκορφές χωρίς κόστος και να αφήνοντας τα σκουπίδια τελειώνοντας οι ανεμογεννήτριες, επειδή δεν θέλουν να αξιοποιήσουν τους υδρογονάνθρακες. Ενώ το ωφέλη θα ήταν τεράστια και πάρα πολλά. Και ίσως λύναμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Επειδή είχαμε μία αντιπαράθεση κάποια στιγμή με τις οικολογικές οργανώσεις, θυμάμαι ποια ήταν το WWF, ήταν η Greenpeace, που έλεγαν για τις ανεμογεννήτριες και τα ωφέλη στο περιβάλλον κλπ. Αυτό έχει αποδομηθεί πλέον. Θέσεις εργασίας οι ανεμογεννήτριες δεν δίνουν. Ναι. Ένα συντηρητή θέλει και να το παρακολουθεί. Ενώ αντίθετα, ένα κοίτασμα σαν τον Πρίνο εξασφαλίζει 300 θέσεις άμεσης εργασίας με τις οικογένειες, σύν τα περιφερειακά που είναι τριπλάσια. Τι θέλετε σε εστίαση, σε ένδυση, στα πάντα. Βλέπετε την Καβάλα λοιπόν ότι συντηρείται μόνο από τον Πρίνο, που είναι ένα πολύ μικρό κοίτασμα. Φανταστείτε λοιπόν την Πάτρα σε αντιστοιχεία με την Καβάλα, με δύο Πρίνους εδώ μέσα. Τι θα γινόταν. Και όλα τα νησιά. Θυμάμαι ότι γύριζα τα Ιόνια νησιά γιατί κάποιοι ξεσήκωναν τον κόσμο ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός. Αντίθετα, στην Καβάλα και στη Θάσο, ο τουρισμός έχει αυξηθεί από τις πλατφόρμες. Γιατί έχουν οργανωθεί και tour που πηγαίνουν οι τουρίστες, βλέπουν πως είναι μια πλατφόρμα. Και επίσης αυξάνεται και το οικοσύστημα, δηλαδή τα ψάρια περισσεύουν γιατί χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες σαν φωλιές. Εντάξει, μέχρι τώρα δεν είχαν γίνει κάποια πράγματα. Τώρα με τη νέα κυβέρνηση, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν πει κι άλλοι. Άνθρωποι ίσως σκέφτονται κάτι διαφορετικό, ίσως μπορούν και δρομολογούν κάτι άλλο. Έχουμε δεν κατά καιρούς διάφορες ανακοινώσεις. Δεν τους εμπιστεύομαι. Η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση με σημαία το περιβάλλον είχε φρενάρει τα πράγματα. Όλα. Ακόμα δηλαδή και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που θα θυμάστε είχα κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον κύριο Καμένο, ήταν γιατί πίστεψα σε αυτή τη σημαία που έλεγε η σημαία μας είναι υδρογονάνθρακες. Ναι. Το οποίο όταν έγινε κυβέρνηση το ξέχασε. Οπότε με βηματάκια σιγά σιγά ο καθένας αποχωρεί αν δεν πρεσβεύει αυτό που είπε, που υπερασπίζεσαι και θεωρεί σωστό. Δεν έχουν δείξει σημάδια και οι τωρινοί ότι αυτό θα αλλάξει. Να σας πω μόνο ένα απλό παράδειγμα. Σας έχουν καλέσει δηλαδή μέχρι στιγμής? Όχι, όχι, κανένας. Ναι. Κανένας. Να σας πω μόνο ένα απλό παράδειγμα γιατί δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα. Ναι. Το 2010-11, το 10 νομίζω, ο κύριος Μανιάτης κατέβασε το νόμο για την ΕΔΕΗ. Η ΕΔΕΗ είναι ο δημόσιος φορέας υδρογονανθράκων. Τότε λοιπόν σε αυτό το πολυνομοσχέδιο έπρεπε να καλέσουν κάποιους φορείς να αναπτύξουν τις θέσεις τους ως προς το νομοσχέδιο. Ναι. Τότε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα υπήρχε το Λάος. Και το Λάος εκπροσωπεί στην Πάτρα με τον κύριο Χρυσανθακόπουλο, τον οποίο δεν τον γνώριζα. Ο κύριος Χρυσανθακόπουλος λοιπόν ζήτησε το λόγο τότε στους φορείς που θα καλούσαν και είπε το όνομά μου. Και έγινε πόλεμος. Και τα έχω αυτά τα βίντεο, έτσι για τους δυσπιστούς, για να τα βλέπουν και να καταλαβαίνουν. Ποιος είναι ο Ζεϊλίδης, και μετά το γύρισε ο κ. Χρυσανθακόπουλος και λέει: εντάξει, αφήστε τον Ζεϊλίδη, θα φωνάξουμε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και ποια είναι η Πάτρα? Επώνυμοι άνθρωποι, βουλευτές ακόμα υπάρχουν. Θυμάμαι δηλαδή, είναι αστείο μόνο που το συζητάω, ένας στη συνέχεια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από ένα μεγάλο κόμμα. Όταν του είπα να καλέσουμε το ΙΓΜΕ, Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών. Και λέει, ποιος είναι αυτός ο ΙΓΜΕΣ και γιατί να καλέσουμε τον ΙΓΜΕ. Και ο άλλος έλεγε, και ποιο είναι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να φωνάξουμε το Μετσόβιο. Εντάξει. Παρένθεση λοιπόν. Ποιος έκανε τον καυγά
για ιδιωτικό φορέα ο σημερινός υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης. Είπε να καλέσουμε το ΙΕΝΕ. Το ΙΕΝΕ είναι ένας ιδιωτικός φορέας, δεν είναι πανεπιστήμιο, που μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ήθελαν να ακούσουν πανεπιστήμιο και υδρογονάνθρακες και πόσο μάλλον Ζεϊλίδης. Τότε λοιπόν ήρθε μια επίσημη πρόσκληση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Γεωλογίας, και το Τμήμα Γεωλογίας έστειλε εμένα. Εσείς ωστόσο είχατε μπει στην πολιτική και λόγω. Όχι, και αυτό έγινε πολύ πριν. Ναι, σας λέω το 10. Το 10. Λέω τώρα στη συνέχεια που μπήκατε στην πολιτική και λόγω και με τη σημαία που είπαμε για το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες που είχε πάει ο κ. Καμένος, το μετανιώσατε. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχετε μετανιώσει. Το μετανιώσα από την πρώτη μέρα που είπα το ναι. Και το μετανιώσα γιατί. Είδατε ότι άλλα λέγονται και άλλα γίνονται. Ενώ πιστεύεις ότι ο εχθρός είναι απέναντι, και έτσι άρχισα να αναθεωρώ πολλές από τις σκέψεις μου. Τελικά ο εχθρός είναι μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή τα πισόπλατα μαχαιρώματα, γιατί αυτός, γιατί εκείνος, όχι εγώ, όχι ο άλλος. Δηλαδή ο πόλεμος, ο εσωτερικός, γιατί να βγει ο Ζεϊλίδης και να δώσει δελτίο τύπου για τους υδρογονάνθρακες. Γιατί τότε αυτό ήταν το κυρίαρχο. Και έτσι είπα, δεν θέλω να ξανασχοληθώ. Το θέμα δεν γίνεται κανείς στην ομοδική αυτή δουλειά και στο να γίνει κάτι. Όχι, δεν θέλανε. Μόνο το προσωπικό τους ήταν. Ποιος θα γίνει ευρωβουλευτής, αν θα βγάλω έναν ή δύο, και αν θα είμαι εγώ πρώτος ή εγώ δεύτερος. Οπότε και αυτό το κεφάλαιο πολιτικής της ζωής σας, φαντάζομαι, έχει κλείσει. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, έχει τελειώσει αυτό εδώ και πολύ καιρό από τότε. Η αλήθεια είναι όμως ότι στο λίγο χρόνο που είχα τότε στη διάθεσή μου για να πω τις απόψεις μου, γύρισα όλη την Ελλάδα σχεδόν, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, στις πρωτεύουσες, δεν πρόλαβα να πάω στις μικρότερες πόλεις, και εκεί είδα ότι ο κόσμος με ήξερε. Mm. Η αλήθεια είναι ότι οι εκπομπές τότε του Χαρδαβέλα για τα πετρέλαια που έγιναν σύριαλ, είχαμε κοντέψει να φτάσουμε τη Λάμψη σε επεισόδια, γιατί υπήρχαν πολλά πράγματα να πούμε. Και μετά το πήραν και κάποιοι άλλοι κατά διαστήματα. Το αλλά λέγατε πολλά πράγματα, έρχονταν και κόντρα με πάρα πολλούς, δεν φοβηθήκατε και ποτέ? Γιατί εντάξει, συνήθως δεν θέλω να πάμε και κόντρα κάποιες φορές και σε ένα σύστημα που υπάρχει ή σε κάποια τα οποία είναι δεν καταλάβαινα. Ναι, ναι. Δεν καταλάβαινα. Μια φορά το 98, μικρός ήμουν ακόμα, είχα περισσότερο θράσος, αλλά ξεκίνησα να δημιουργώ την οικογένειά μου. Είχα ένα παιδί τότε, δεν είχα δύο. Και όταν μιλούσα τότε για την περιοχή των Ρεβενών, είναι πότε παίζονται και τι παίζονται κάθε φορά. Τότε παίζονταν ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη για φυσικό αέριο. Και εγώ μιλούσα τότε για την περιοχή των Ρεβενών για φυσικό αέριο. Και θυμάμαι κάποιος με φώναξε να ακούσει την κρίνια μου κλπ. Και μου είπε, για πετρέλαιο μιλάς ή για φυσικό αέριο? Λέω, για φυσικό αέριο. Μου λέει, κάτσε Λεβέντη μου να τελειώσει η ιστορία πρώτα. Εγώ ήμουν, σας λέω, τότε 5 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή το 98 ήμουν 38 χρονών. Αυτός ήταν στην ηλικία τη σημερινή τη δικιά μου, και μου λέει, κάτσε να τελειώσουμε με τον αγωγό και μετά βγες και πες ό,τι θέλεις. Δεν μας στενάξεις τον αγωγό στον αέρα. Λέω, τι θέλετε να πείτε, με απειλείτε? Εγώ όχι, αλλά αυτοί που είναι από πίσω, μήπως αφήσεις το παιδί σου μόνο του, μαζέψου. Αλλά αυτό έγινε τότε το 98, μετά, επειδή είδαν ότι δεν έκλεινα το στόμα μου, με άφησαν ήσυχο ή δεν με μέτραγαν όπως έπρεπε, ήξεραν ότι δεν επηρεάζεται η πολιτική εξουσία από αυτό ή τα είχαν βρει με την πολιτική εξουσία. Κάτι έπαιζε πάντως. Τώρα με τα ελληνοτουρκικά, τι γίνεται, κύριε Ζελίδη? Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, νομίζω. Με τις έρευνες που θέλω να κάνω από Τουρκία σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές. Και έχω εκτιμήσει ποια θα είναι η εξέλιξη. Ποια θα είναι τελικά, θα έχουμε κάποιο επεισόδιο? Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα επεισόδιο. Όταν κρίνουν ότι πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι για να τα μοιράσουμε. Πίστευα ότι μέσα στον Αύγουστο θα γίνει το επεισόδιο. Και μπορεί να βγει ο Αύγουστος, αλλά ίσως γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Θέλουμε ένα Βάλτε μια ανατολία εδώ, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να μας συνεχίσετε τη σκέψη σας σε λίγο.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή Προφίλ που σήμερα είμαστε μαζί με τον γνωστό επιστήμονα και καθηγητή, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Κύριε Ζελιλίδη, ξεκινήσατε, δεν ολοκληρώσατε, σας διέκοψα, να μας μιλάτε για τα ελληνοτουρκικά και το τι μέλη γενέστε, τι πρόκειται να γίνει. Πολλοί μιλούν για κάποιο θερμό επεισόδιο, για κάτι ίσως μεγαλύτερο. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Να τα βάλουμε λίγο σε συνέχεια αυτών που λέγαμε προηγουμένως για τα κοιτάσματα στην Ελλάδα. Ας αφήσουμε λοιπόν το Ιόνιο και ας πάμε νότια της Κρήτης και στο Αιγαίο. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε γράψει, δεν ήμασταν οι πρώτοι, το έχουν γράψει και άλλοι στο παρελθόν, ότι νότια της Κρήτης περνάει ένα μεγάλο βουνό, θαμμένο μέσα στη θάλασσα. Όπως είναι η Πίνδος. Ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και φτάνει μέχρι την Τουρκία. Είναι σαν τόξο. Πάνω σε αυτό το βουνό λοιπόν υπάρχουν διαφυγές μεθανίου. Έχει νότια του Τενάρου και έχει και νότια της Κρήτης. Στην άκρη, στην απόλυξη αυτού του βουνού έχουμε τους Ιδρύτες που είναι νότια του Καστελορίζου. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να χωρίσουμε γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και ενεργειακά όλη αυτή την περιοχή, θα έλεγα επιγραμματικά τα εξής. Έχω τρεις περιοχές ενδιαφέροντες. Τα σύνορά μου με τη Λιβύη, mm-hmm. που καθορίζουν τις διαφυγές μεθανίου νότια της Κρήτης και του Τενάρου. Έχω τους Ιδρύτες, άρα έχω τους Τούρκους, και έχω και τη λεκάνη του Ηροδότου, που είναι νότια από αυτό το βουνό, που είναι διπλάσια σε έκταση από ό,τι της Λεβαντίνης, στην Κύπρο. Για να τα δούμε όμως ένα-ένα. Με τη Λιβύη καθαρίσαμε. Mm-hmm. Καθαρίσαμε γιατί ήμασταν έξυπνοι, γιατί κάποιοι άνθρωποι τρέξανε, πείσανε και φέραν την Exxon Mobil στην Ελλάδα. Τους Αμερικάνους δηλαδή. Κάνανε λοιπόν συμβασιοποίηση της περιοχής και προσέξτε το κέρδος τώρα. Μέχρι τώρα δεν συμφωνούσαμε με τη Λιβύη, γιατί η Λιβύη ήθελε τον κόλπο της Σύρτης κλειστό. Άρα δηλαδή να φέρω μια νοητή γραμμή από τη μία άκρη του κόλπου μέχρι την άλλη και μετά να μετρήσω τη μέση απόσταση με την Κρήτη. Αυτό μας έδινε μία απώλεια κάποιων χιλιόμετρων, κάποιων ναυτικών μιλίων. Άρα στην ουσία έχανα κάποιες από τις διαφυγές μεθανίου στο υποθαλάσσιο βουνό. Ήρθαν λοιπόν οι Αμερικάνοι και είπανε ο κόλπος της Σύρτης είναι ανοιχτός, η μέση γραμμή είναι από τα ενδότερα mm-hmm. με την Κρήτη και έτσι κερδίσαμε αρκετά ναυτικά μίλια χώρου. Το δέχτηκαν οι Λιβύοι γιατί δεν είχαν απέναντί τους στην Ελλάδα, είχαν ένα γκολοσσό. Και έτσι τελειώσαμε με αυτή την ιστορία. Πάμε στη δεύτερη περιοχή. Η δεύτερη περιοχή είναι το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι βγαίνουν πότε με το ένα καράβι, πότε με το άλλο, κάνανε γεωτρήσεις δυτικά της Πάφου, κάνανε έρευνες εδώ. Για μένα αυτά όλα είναι αστεία. Γιατί και το τι έχει νότια του Καστελορίζου για τους Ιδρύτες, και το ότι δεν έχει τίποτα δυτικά της Πάφου είναι γνωστά. Άρα στην ουσία πουλούσανε νταϊλίκι, πουλούσανε μαγκές για το αν φοβηθούμε ή αν αντιδράσουμε ως προς την Κύπρο. Και στην Κύπρο λοιπόν πήραν ένα μήνυμα ότι κανένας δεν αντιδράει. Mm. Τους αφήσανε, κάναν τις γεωτρήσεις, τους δεν βρήκαν τίποτα, σηκωθήκαν και φύγανε. Οπότε άρχισαν να προκαλούν εμάς. Πώς μας προκάλεσαν όμως? Με το σύμφωνο που κάνανε με τη Λιβύη, παίρνουν δικαιώματα στη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου έχει το ΖΟΡ, το τεράστιο κοίτασμα του ΖΟΡ της Αιγύπτου. Είχα παρουσιάσει μια εργασία το 2013, συγκρίνοντας τη λεκάνη της Λεβαντίνης με τη λεκάνη του Ηροδότου, η οποία είναι διπλάσια σε έκταση, αλλά με ίδια γεωλογική ιστορία. Και είπα τότε λοιπόν, ότι αν η Λεβαντίνη έχει α, ο Ηροδότος μπορεί να έχει τουλάχιστον 2α. Άρα, αν πάρουμε το ελάχιστο που είναι το α, τότε έχουμε και αυτό, έχουμε και το ένα, και πριν βγει το ΖΟΡ. Και ήρθα και επιβεβαιώθηκα με το ΖΟΡ. Από τότε λοιπόν όλοι ψάχνουν να δουν τι έχει ο Ηρόδοτος. Όμως, το κλειδί στην όλη ιστορία δεν είναι τόσο τα κοιτάσματα του Ηροδότου ή των Ιδρυτών. Το κλειδί είναι ο αγωγός. Ο αγωγός του Medist, East Medi, Medist, όπως θέλετε πέστε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ο κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη και δεν θέλει να χάσει αυτό το δικαίωμα. Άρα η Ελλάδα υπέγραψε ένα σύμφωνο για τον ΤΑΠ που περνάει μέσα από την Τουρκία για να αξιοποιήσει το αζέρικο αέριο.
Εμείς δηλαδή συνενέσαμε να αναπτυχθεί το Αζερβαϊτζάν, αλλά δεν μας ένιωσε για την Ελλάδα. Ωραία, καλά κάναμε. Έχουμε τη Στρόφιγγα να κλείσουμε τον αγωγό. Τι παίρνουμε εμείς από αυτόν τον αγωγό? Τίποτα. Δεν έχουμε δηλαδή αντισταθμιστικά ωφέλη. Τότε λοιπόν φωνάζαμε για τον EastMed. Ευτυχώς προγραμματίστηκε ότι πρέπει να γίνει. Όχι γιατί πιέσαμε εμείς. Είναι γιατί και η Ευρώπη και η Αμερική είδε ότι δεν γίνεται να εξαρτάται από τον Τούρκο αν θα έχει κρύο ή ζέστη το χειμώνα ή το καλοκαίρι αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν προγραμματίζεται ο αγωγός EastMed. Πότε θα γίνει αυτός ο αγωγός? Μόνο όταν η Ελλάδα με την Κύπρο έχουν σύνορα. Γιατί αν δεν έχουν σύνορα, πάλι ο Τούρκος θα αποφασίζει αν θα γίνει ο αγωγός ή όχι. Συνεπώς η Τουρκία έκανε το σύμφωνο με τη Λιβύη μόνο και μόνο να μας κόψει από την Κύπρο. Και εμείς τι κάναμε? Προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Αίγυπτο και αφήσαμε την Κύπρο απ' έξω. Λάθος δηλαδή. Βέβαια ήταν λάθος. Η Κύπρος μας έχει καλέσει σε τραπέζι τουλάχιστον 5-6 φορές τα τελευταία 10 χρόνια και εμείς δεν έχουμε ανταποκριθεί. Κάποια στιγμή πρέπει να το προκαλέσουμε οι ίδιοι ότι πρέπει να αποκτήσουμε σύνορα με την Κύπρο για να βοηθήσουμε και την Ευρώπη και τους Αμερικάνους. Πιστεύω, τελειώνοντας αυτό το πακέτο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ότι η Τουρκία, αν μη τι άλλο, αναζητάει ωφέλη από τα μέτωπα που έχει ανοίξει. Δηλαδή θα πάρει και από εμάς κάποια πράγματα? Άρχισα να πιστεύω ότι εμάς μπορεί να μας αφήσει ήσυχους, αρκεί να πάρει κάτι από τη Συρία ή να πάρει κάτι από τη Λιβύη. Εκεί λοιπόν φαίνεται το μέτωπο με τους Ρώσους είναι χοντρό. Και με τους Αμερικάνους και με τους Γάλλους πλέον. Όλοι έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Οι Γάλλοι στη Λιβύη, οι Ρώσοι στη Συρία, οπότε είναι οι Αμερικάνοι πιο δύσκολο εκεί να στο κερδίσουν Κουρδιστάν. Κάτι. Θέλουν να μην αφήσουν να βγει το κοίτασμα του Ιράκ στη Μεσόγειο. Άρα κάτι θα διαπραγματευτούν. Θέλουν να έχουν άποψη στα θέματα της Λιβύης. Και θέλουν να έχουν άποψη και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αν δεν το καταλάβουν οι μεγάλες δυνάμεις, η Ευρώπη και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι, ότι το συμφέρον τους είναι να απομονώσουν τους Τούρκους και όχι να τους βοηθάνε δίνοντας λύσεις αριστερά-δεξιά, θα έχουμε προβλήματα και εμείς στο μέλλον. Και γι' αυτό είπα κάποια στιγμή σε αυτή τη συνέντευξη που διαβάσατε ότι πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο μέσα στον χρόνο, με μοναδικό στόχο να μας βάζουν σε συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δηλαδή και άμεσα λέτε, θεωρείτε? Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες. Μέσα στο Σεπτέμβριο, εγώ το περίμενα μέσα στον Αύγουστο, αλλά φαίνεται ότι έπεσα λίγο έξω. Ένα θερμό επεισόδιο κάποιων ωρών, κάποιων λεπτών, κάποιας μέρας, όχι περισσότερο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς οι Έλληνες έχουμε μάθει πλέον να είμαστε στις βόλτες μας και στη δουλειά μας, και αν μας φωνάξουν σαν έφεδρους να υπερασπιστούμε την πατρίδα και σε αντάλλαγμα μας πούν μοιράστε στο Αιγαίο, η άποψη είναι αφού δεν το είχα και άμα το μοιραστώ τι έχω να χάσω. Μάλιστα. Κύριε Ζελιλίδη, μας προβληματίσατε πολύ με αυτά. Να αλλάξουμε λίγο όμως έτσι, να περάσουμε και λίγο σε άλλα πράγματα. Μένουμε τα κρατάμε αυτά, μας είπατε, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχετε λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, δημιουργήσει μια πολύ ωραία οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από όλα αυτά που έχετε κάνει μέχρι σήμερα, στη διαδρομή σας, επαγγελματικά. Τα παιδιά σας, μαθαίνω, ο γιος σας, θα είναι ο διάδοχος. Δεν ξέρω, ακολουθεί τη σχολή πάντως. Ξέρετε, είναι δύσκολο να πεις ότι είναι ο διάδοχος. Φαίνεται ότι του αρέσει η γεωλογία. Τώρα, ποια κατεύθυνση θα πάρει δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι έχει τα βιώματα. Του αρέσει η Ήπεθρος. Βγαίνει μαζί μου δηλαδή, βλέπει, του αρέσει αυτό. Τώρα, σε ποια κατεύθυνση θα πάει, αν θα του αρέσουν τα πετρέλαια και τα μοντέλα που κάνει ο πατέρας του, μένει να αποδειχθεί. Ελεύθερος είναι να διαλέξει ό,τι θέλει. Και η κόρη? Η κόρη τελείωσε στη Φλόρινα Καλών Τεχνών, ζωγράφος δηλαδή, και τώρα ασχολείται με animation. Είναι στο εξωτερικό και κάνει μεταπτυχιακό. Οπότε έτσι, με σχέδια, κινούμενη διαφήμιση. Ναι. Ξέρετε ότι όταν μεγαλώνει σε μια οικογένεια με έντονες παραστάσεις από τον πατέρα πάνω σε τέτοια θέματα, επηρέασε. Η διπλωματική της ήταν ένας συνδυασμός κίνησης, σεισμικών τομών, κομμάτια, προσπαθώντας να δείξει την εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου. Και είχε βάλει και τη γεωλογία μέσα. Σίγουρα επηρεάζει, γιατί σίγουρα σας έχουν ως πρότυπο και οι γονείς μας είναι και το πρότυπό μας. Σίγουρα δεν το συζητώ ότι επηρεάζει. Θα μείνουν στο εξωτερικό, τι βλέπετε τα παιδιά, ειδικά η κόρη που είναι ήδη?
Νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουν να φύγουν έξω. Όσο και αν παλεύουμε εμείς να τους δώσουμε προοπτικές, ελπίδες κλπ. Μου λένε ακριβώς αυτό που μου λέει και ο γιος μου. Να μείνω να κάνω τι, να φωνάζω σαν και σένα για τα πετρέλαια που δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν ποτέ. Να ασχοληθώ με κάτι τι. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ο ικανός και εδώ μπορεί να επιβιώσει. Αυτός και εδώ μπορεί να επιβιώσει. Αυτός που του αρέσει. Αλλά σίγουρα και έχει πολλές δυνατότητες. Έχει και προοπτικές. Ξέρετε, υπάρχει και δικαιοσύνη. Αν είσαι καλός, θα βρεις όχι, θέση. Όχι, σε αυτό διαφωνώ. Και έξω ναι. Υπάρχει το βίσμα, υπάρχει το μέσον, υπάρχει ο δικός μου και ο δικός σου. Α, και έξω υπάρχει αυτό. Ξέρετε, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης. Mm. Δηλαδή, αν έχω τρεις υποψηφίους, εκ των οποίων ο ένας είναι στο εργαστήριό μου και τον έχω δοκιμάσει, είναι δύσκολο σε ένα project που θες να βάλεις καινούργια προοπτική να εμπιστευτείς κάποιον που δεν ξέρεις. Μαθητές μου έχουν πάει σε τέτοιες δοκιμασίες στο εξωτερικό με καλύτερα βιογραφικά από τους εκεί υποψηφίους και δεν τους επιλέξανε. Αλλά είναι καλύτερα οικονομικά έξω. Ή και πάλι σχετικό είναι. Περισσότερες δουλειές. Δεν μίλησα ότι οι προοπτικές είναι καλύτερες από άποψη οικονομικής. Γιατί και μπορεί αυτό να έχει άλλα. Αυτό ναι. δεν το σχολιάζω. Προφανώς και το οικονομικό είναι βασικό, αλλά το θέμα είναι να βρεις δουλειά. Mm. Άρα πρώτα πρέπει να υπάρχουν οι δουλειές. Ναι. Όταν λοιπόν η έρευνα υδρογονανθράκων ή αν θέλετε γεωτρής που ευελπιστούμε όλοι να δώσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες, από μηχανικούς, γεωλόγους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν ξεκινάνε, πού να πιστέψει το παιδί ότι μπορεί να ασχοληθεί. Εσείς δεν φύγατε και για το εξωτερικό, θα μπορούσατε. Φαντάζομαι θα σας είχαν γίνει προτάσεις. Εμένα μου άρεσε αυτό που έκανα. Ναι. Να σας πω ότι επειδή σχεδόν κάθε χρόνο ερχόντουσαν στελέχη πετρελαϊκών εταιριών περισσότερο από τη Μέση Ανατολή, γιατί δεν είχαν πολλά να δουν εκεί και τους εκπαίδευα εδώ. Δηλαδή τους έβγαζα στα βουνά και τους έδειχνα τι θα συναντήσουν. Θυμάμαι λοιπόν μία περίοδο ήμουνα στον κόλπο του Σουέζ και έρχεται ένα στέλεχος από μια εταιρεία και μου λέει: ξέρεις, εδώ έχουμε κάνει 4 γεωτρήσεις και απέτυχαν. Προσέξτε τώρα, στον κόλπο του Σουέζ που όπου τρυπούσαν βρίσκανε πετρέλαιο. Αλλά με βάση τη λογική της έρευνας, προηγούνταν οι γεωλογικές μελέτες, ακολουθούσαν οι σεισμικές έρευνες και μετά βάζανε τη γεώτρηση για να γίνει η εκμετάλλευση. Δεν τα αξιοποιούσανε. Τα είχαν τα σεισμικά, αλλά κάνανε γεωτρήσεις γιατί ξέρανε ότι θα βρουν. Και κάποια στιγμή έχουν 4 συνεχόμενες αποτυχημένες. Και κάθεσα μια εβδομάδα περισσότερο στην περιοχή να δω λίγο τι συμβαίνει κλπ. Και δημοσίευσα μια εργασία λοιπόν από τον κόλπο του ΣΕΣ και τους έμεινε το στόμα ανοιχτό ότι αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Και μου κάνανε μια πρόταση τότε λοιπόν. Μιλάμε για το 9 πριν την οικονομική κρίση. Φαντάζομαι πολύ καλύτερη από εκεί που θα είσαι. Όχι, πολύ καλύτερη. Δεν θα χρειαζόταν να δουλέψει τη ζωή μου άλλο. Και μάλιστα ζητούσα πράγματα που μου έλεγαν τα έχεις. Έλεγα θέλω ένα χώρο όσος είναι αυτός που συζητάμε και να κρεμάσω όλα τα σεισμικά γύρω γύρω για να τα βλέπω τρισδιάστατα για να μπορέσω να καταλάβω τι σημαίνει. Τα έχεις. Θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος θα με βοηθάει να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Δεν θέλω να με ενοχλεί κανένας και θέλω μουσική για να ακούω να μην με αποσπάει. Τα έχεις. Λέει πόσα λεφτά θέλεις. Λέω πόσα μου δίνετε. Λέει 500 χιλιάρικα για ένα χρόνο. Λέω δεν θέλω 500 χιλιάρικα, θέλω το 1% της γιώτρησης της δεύτερης της πετυχημένης. Το έχεις. Λέω τότε πρέπει να το σκεφτώ. Και είπα δεν θέλω να πάω να ζήσω εκεί. Εγώ ήμουν ευτυχισμένος με αυτά που έκανα εδώ και με τις προοπτικές που είχαμε πριν αρχίσουν οι περικοπές. Δηλαδή είχα φτιάξει τη ζωή μου και το μέλλον μου. Εντάξει, πριν αρχίσουν οι περικοπές, ήταν και αυτό. Μετά ντράπηκα να γυρίσω πίσω. Δηλαδή 2-3 χρόνια πίσω. Εκεί δηλαδή άξιζε τον κόπο να πας και να πεις πραγματικά ότι αυτό που φαντάζομαι σαν επιστήμονας ότι μπορώ να κάνω έχει εφαρμογή. Ναι. Έπρεπε να το είχα κάνει, αλλά δεν το έκανα. Το ίδιο συνέβη. Ναι, αλλά μπορεί να μην κάνατε και τη ζωή που σας άρεσε ακριβώς εκεί. Δηλαδή, ναι, μεν επαγγελματικά, αλλά όχι ποιοτικά σε άλλα θέματα. Ποιοτικά δεν θα έκανες. Οπότε γι' αυτό μείνατε εδώ. Εκεί δεν μπορεί να μην το είχατε μετανιώσει. Όχι, εκεί δεν πας για την ποιότητα τη ζωή σου. Πας για την ποιότητα την επαγγελματική σου. Ναι. Δηλαδή, πας και βλέπεις ότι εφαρμόζονται αυτά που έχεις μάθει και πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις και ξελασπώνεις κάποιους οι οποίοι θα βγάλουν δισεκατομμύρια και εσένα θα σε πληρώσουν κανονικά. Και πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάνω το κανονικό. Αλλά τελικά εσείς είπαμε μείνατε εδώ. Προτίμησα να μείνω εδώ, αλλά
Καλά κάνετε και μείνατε εδώ. Πιστεύω καλά κάνετε και από άποψη ό,τι ζήσαν και τα παιδιά σας κι εσείς. Μα δεν θα φύγει η οικογένεια. Ναι, θα πήγαινα 2-3 χρόνια ξενιτεμένος σαν επαγγελματικός μετανάστης για να δω τι μπορώ να κάνω. Ναι. Ήμουνα μικρός τότε, δηλαδή είχα τις αντοχές να το κάνω. Τώρα και να μου το πούνε δεν πάω. Γιατί ξέρετε ότι περνώντας ο καιρός και οι αντοχές οι δικές σου και η ελαστικότητα να λύσεσαι ή να συμφωνείς, να συνενείς, για να προχωράσεις ή να δεν βλέπεις κάποια πράγματα, δεν γίνεται μεγαλώνοντας. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω στον εαυτό μου. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Γίνομαι πιο σκληρός από ό,τι ήμουν. Νομίζω έχετε δίκιο. Έχεις άλλες αντοχές νεότερες ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Στο χωριό σας πηγαίνετε? Στο χωριό μου πηγαίνω επειδή ευτυχώς ακόμα ζουν οι δικοί μου, είναι οι αδερφοί μου, έχω τα νύψια μου, οπότε προσπαθώ όσο γίνεται πιο συχνά και αν θα δει κάποια στιγμή η μητέρα μου την εκπομπή θα με διαψεύσει ότι δεν πηγαίνω όσο της είχα υποσχεθεί ότι θα πηγαίνω. Πηγαίνω Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, λίγο. Προσπάθησα να βάλω κάνετε, τα παιδιά. Πιστεύω όμως πηγαίνετε αρκετά. Προσπάθησα να βάλω τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή τα παιδιά μου πηγαίνανε τα καλοκαίρια και καθόντουσαν 2-3 μήνες επάνω με τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αλλά μεγαλώνοντας και οι δικές τους, τα δικά τους θέλω άλλαξαν. Οπότε περιορίστηκαν οι δραστηριότητες. Το μέλλον ποιο είναι, κύριε Ζελίδη, πώς βλέπετε το μέλλον γενικότερα και στη χώρα μας πάνω απ' όλα? Ξέρετε, και με αυτά τα οποία βιώνουμε και το τελευταίο διάστημα. Με την οικονομική κρίση, όταν ήρθαν τα μνημόνια, είχα πει τότε ότι ίσως ήταν ευκαιρία να αναπνεύσει η Ελλάδα βάζοντας σαν όρους στο μνημόνιο την αξιοποίηση των υδρογονάθρακων. Δυστυχώς, όσο είμαστε σε άσχημη οικονομική κατάσταση, ήρθε και ο κορονοϊός και δυσκόλεψαν ακόμα τα οικονομικά δεδομένα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον μας. Αν δεν πάμε δυναμικά να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάθρακες για το καλό αυτού του κόσμου, για το καλό αυτής της χώρας, για το καλό του λαού, δεν βλέπω προοπτικές να έχουμε έσοδα τεράστια από κάπου αλλού που θα μπορούν να δώσουν μια ανάσα στην οικονομία. Θα πηγαίνουμε συνέχεια έτσι, μία πάνω, ένα μία κάτω. Ένα μπρος, δύο πίσω. Δύο πίσω. Ίσως έχουμε φτάσει πάντως στο σημείο που μήπως γίνει κάτι. Πάντως ακούμε και για το φυσικό αέριο, ακούμε και για την Πάτρα, ακούμε διάφορα σχέδια της Πάτρας. Ξέρετε, αυτό που είπατε όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ποια είναι η διαδρομή του καθενός. Να θυμίσω πότε ήταν δήμαρχος εδώ ο κύριος Φλωράτος. Περνάνε κάποια χρόνια. Ήμουν 9 και γέρασε. Από τότε λοιπόν έλεγα ότι ο Πατραϊκός είναι το κλειδί για να έρθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο. Τις πρώτες συνεντεύξεις έχουμε κάνει και μαζί. Τότε ξεκίναγα. Τότε έλεγα λοιπόν ότι. Μιλάμε για χρόνια πίσω. Πώς θα έρθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα? Άρα το να έρθει από την Αθήνα στην Πάτρα είναι δύσκολο. Ο μόνος τρόπος είναι να το στείλω από την Πάτρα στην Αθήνα. Άρα να έχω εγώ κοιτάσματα. Ή να έχω κάποιον παραγωγό. Ο σχεδιασμός του MedEast είναι να περάσει έξω από την Πάτρα και να γίνει ένας τερματικός σταθμός που να συνδέεται με την Αθήνα. Δηλαδή, αντί να φέρνουμε από την Αθήνα, θα στέλνουμε στην Αθήνα. Αντί δηλαδή να έχουμε το φυσικό αέριο που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν ή από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία, θα έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο που θα το στέλνουμε όπου θέλουμε. Δεν υπάρχουν όμως πολιτικοί με σχεδιασμούς, με φιλοσοφίες, με κουλτούρα τέτοια μακρόχρονη. Δηλαδή, θα κάνω ρήξεις. Θα έρθω αντιμέτωπος, βεβαίως, αλλά δεν θα με νοιάζει τι θα προκύψει στις επόμενες εκλογές. Αν δεν φτάσουμε δηλαδή σε πολιτικούς που σκέφτονται μόνο το μέλλον της χώρας και όχι το προσωπικό τους μέλλον, τι θα γίνει σε 4 χρόνια, δεν πρόκειται να βρούμε γιατριά στον τόπο αυτό. Πολύ σωστά τα λέτε. Και επειδή είμαστε και σε μια περίοδο τώρα που συμπλήρωσαν και μηχανογραφικό πολλά παιδιά ή που θα είναι τώρα στην διαδικασία για την επόμενη χρονιά, τι συμβολές μας δίνετε και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε, πώς θα προσανατολιστούν, ξέρετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτό και σκέψη. Βγήκαν οι βάσεις σήμερα. Ανακοινώθηκαν, όλοι ξέρουν πού περνάνε, πού δεν περνάνε. Δέχομαι τηλέφωνα από διάφορους φίλους γνωστούς, πέρασε το παιδί μου στη γεωλογία ή πέρασε εκεί, πώς είναι η μία σχολή, πώς είναι η άλλη σχολή. Όπως είπαμε και στην αρχή, όπου είσαι καλός, σε όποια σχολή και να είσαι, θα πετύχεις. Αν είσαι δηλαδή μέσα στο 10% των φοιτητών του τμήματος, που σημαίνει παρακολουθείς, συμμετέχεις, οργανώνεις, δουλεύεις, διαβάζεις,
Δεν είπα να είναι φυτό το παιδί. Ναι. Δεν είπα να μην διασκεδάσει. Αυτό που λέμε στους φοιτητές από την πρώτη μέρα είναι μία ώρα την ημέρα μπορείς να αφιερώσεις τα μαθήματα που διδάχτηκες. Mm-hmm. Να τα φρεσκάρεις. Τίποτα άλλο. Μία ώρα. Δεν θέλει περισσότερο. Και τις υπόλοιπες διασκέδασε. Παρακολούθα όμως, γιατί δημιουργούνται απορίες στη διάρκεια του μαθήματος και πρέπει να ρωτάς. Άρα, αν θες να κάνεις κάτι, αν θες να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Ναι. Τα παιδιά λοιπόν κουρασμένα, πιεσμένα από τις εξετάσεις, τον πρώτο χρόνο σχεδόν εγκαταλείπουν. Και εκεί είναι δύσκολο να ακολουθήσουν. Εκεί γίνεται και το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, στη γεωλογία μπαίνουν 200, παρακολουθούν 130 στην αρχή, μας μένουν 80 με 90 στο τέλος του πρώτου έτους. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το 60% έχει αποχωρήσει. Κάποιοι από αυτούς επανέρχονται στο δεύτερο έτος και έχουν χάσει ήδη το τρένο. Από αυτούς τους 80, αν μας μείνουν οι 10-15 στο τέλος, δυναμικά εννοώ, είμαστε 22 μέλη ΔΕΠ, να έχεις χρόνο παραχρόνο έναν πολύ καλό φοιτητή στο εργαστήριό σου που να έχει προοπτικές για να εξελιχθεί να κάνει κάτι περισσότερο. Μέχρι εκεί. Αλλά δεν είναι μόνο σε εμάς. Σας ρωτάνε και ποιες σχολές να προτείνουν, είναι εκτός από τη δική σας σχολή, που είναι καλύτερα επαγγελματικά και ναι, τι βλέπετε. Ναι, ας πούμε σήμερα με πήρε ένας και με ρώτησε. Αλλά τώρα είναι αργά για κάποιον που είναι να δώσει χρόνο. Με ρώτησαν και πριν, αλλά μου λέει τελικά ο γιος μου δεν μ' άκουσε και δήλωσε τους μηχανολόγους. Είναι καλή σχολή. Προσέξτε τώρα, ρωτάνε για την Πάτρα. Δεν ρωτάνε για το τμήμα. Δηλαδή, αν το τμήμα μηχανολόγων της Πάτρας είναι καλύτερο από τη Θεσσαλονίκη από τη Αθήνα. Mm-hmm. Τα παιδιά έχουν και μια άλλη νοοτροπία. Ενώ η οικογένεια οικονομικά δεν αντέχει να το υποστηρίξει. Θέλει να φύγει από την αγκαλιά της οικογένειας. Και δήλωσε πρώτο την Πάτρα αντί να δηλώσει τη Θεσσαλονίκη που έπιανε τα μόρια. Για να φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας έγινε εξωφρενών. Γιατί το παιδί το έκανε μόνο του. Κάτι τέτοια συμβαίνουν και κάπως έτσι έχουμε ξεφύγει όλοι από τον εναγκαλισμό της οικογένειας. Και τελικά άλλοι το μετανιώνουν, άλλοι δεν το μετανιώνουν. Καλό ή κακό? Νομίζω είναι καλό. Καλό είναι. Νομίζω ότι είναι καλό να. Πιο ανεξάρτητος να γίνεις. Ναι, και να δημιουργείς αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό για σένα. Ναι, ναι. Αρκεί να είσαι προσγειωμένος, να μην τα παρατήσεις από την πρώτη μέρα. Πάντως μου λέγατε και πιο πριν ότι το μέλλον είναι στα παιδιά και ως γονείς και πρέπει να. Νομίζω δουλέψουμε ότι στα παιδιά από μικρές ηλικίες. Αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε από την αρχή. Δηλαδή, δεν πρέπει να πιέσουμε τα παιδιά στα θέλω τα δικά μας, αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε τα θέλω τα δικά τους. Mm. Να δούμε τις δεξιότητές τους και να προσπαθήσουμε να τους περάσουμε το μήνυμα «Κάνε αυτό που αγαπάς». Μόνο ένας ευχαριστημένος επιστήμονας, ερευνητής, πτυχιούχος μπορεί να βρει και το μέλλον του γρήγορα. Οι υπόλοιποι θα χαθούν μαζί με τους υπόλοιπους. Απλά κάποιες φορές αυτό που αγαπάς μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Πάντα είναι πιο οικονομικά. Δύσκολο. Από κάτι άλλο μπορείς να επιλέξεις και να είσαι λίγο καλύτερα. Όχι μόνο πιο δύσκολο οικονομικά, μπορεί να είναι και πιο δύσκολο χρονικά. Δηλαδή να μην βρεις κατευθείαν την καταξίωση, την οικονομική ανεξαρτησία. Και αυτές οι οικονομικές απολαύσεις που πρέπει να πάρεις. Όλα αυτά. Και γι' αυτό φοβάμαι, σας είπα, ότι φεύγει ο κόσμος έξω. Γιατί οι δεξιότητες και το ταλέντο του καθενός ίσως είναι πιο αναγνωρίσιμο έξω από ότι εδώ. Ναι, εδώ αργεί να φανεί λίγο και θέλει πιο μεγάλη προσπάθεια. Και είπαμε, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Η μία θα φέρει την άλλη. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου θα δώσει 30.000 θέσεις εργασίας είναι οι άμεσες. Οι περιφερειακές, το ότι εσείς θα δουλεύετε στα πετρέλαια και εγώ είμαι ζωγράφος και θα μένουμε μαζί στην ίδια στέγη. Και εσύ θα συντηρήσεις την οικογένειά μου, θα μου δώσει εμένα τη δυνατότητα να αναπτύξω τις δικές μου δεξιότητες, γιατί θα με υποστηρίζει η οικογένεια. Ναι, ναι. Άμα δεν έχει κανένας δουλειά, ένας θα φύγει για να πάρει και τον άλλο μαζί του. Κάπως πρέπει να ζήσει η οικογένεια. Κύριε Ζελελίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με ένα μήνυμα τελευταίο δικό σας. Νομίζω ότι το μέλλον είναι τα παιδιά. Το μέλλον είναι η νεολαία μας, το μέλλον είναι οι νέοι επιστήμονες. Πρέπει να τους ευθυσίσουμε. Να τους ευφυσίσουμε ιδεώδη, όχι πατώ επιπτωμάτων για να προχωρήσω, αλλά με διάβασμα, με συνέπεια, με οργάνωση και προσήλωση στους στόχους. Νομίζω τότε όλοι θα πετύχουμε.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που μας μάθατε και σήμερα μέσα την εκπομπή. Σας ακούσαμε προσοχή, πολλά πράγματα που δεν ξέραμε, μας προβληματίσατε αρκετά και βέβαια για το έργο που έχετε κάνει, για τα παιδιά που έχετε βοηθήσει, για τους φοιτητές. Και να συνεχίσετε. Και να συνεχίσετε έτσι. Γιατί είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκανα ένα flashback σε όλη τη διαδρομή. Να είστε καλά και να χαίρεστε και την οικογένειά σας. Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.